Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμπλουτίζοντας περισσότερο μερικές πλευρές της κατάστασης στον κλάδο, της εισήγησης που έγινε από τη συντρόφισσα και του επικυρωμένου κειμένου των θέσεων, θα έλεγα τα εξής. Βέβαια, πιάστηκαν και από τον σύντροφο του νευροβουλευτή. Αξίζει όμως τον κόπο να τα πούμε, έτσι να τα πούμε με τη δική μας βουναράδικη γλώσσα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, για να μην μπερδευόμαστε δηλαδή, εμείς υπερασπιζόμαστε τον κλάδο της Γούνας από την πλευρά των συμφερόντων της εργατικής τάξης, των αυτοαποσχολούμενων και των μικρών γουνοποιών, των φαρμαδόρων που έχασαν τις περιουσίες τους ή κινδυνεύουν να τις χάσουν, αυτών που μέχρι τώρα έχουν επιβιώσει δηλαδή, αλλά και του κλάδου της Γούνας ως κλάδου παραγωγής χρήσιμων προϊόντων για τις λαϊκές ανάγκες. Όχι ως είδος πολυτελείας, αλλά ως είδος ένδυσης. Ως εξαγωγικού προϊόντος για την οικονομία της χώρας. Στη διάθεση της λαϊκής εξουσίας. Ως συναλλαγματοφόρου κλάδου που όπως λέγαν κάποτε, αυτοί τα λέγανε, δεν τα λέγαμε εμείς από αυτούς παίρνουμε στοιχεία, έδινε όσο το 15% του ναυτιλιακού συναλλάγματος της χώρας. Από αυτή την πλευρά εμείς στηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε τον κλάδο της Γούνας. Καθαρές κουβέντες. Τώρα, σε σχέση με τα στοιχεία που δίνουν σήμερα, με την πανδημία, την ολική καταστροφή, τον πόλεμο, τις κυρώσεις και το εμπάρκο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, που εξάγεται το 90% της ελληνικής παραγωγής. Σήμερα η αξία των εξαγωγών του 2021 δηλαδή, λένε ότι είναι 14,41 εκατομμύρια ευρώ ή σε κιλά, 28.147 κιλά, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό της τάξης του 7% των συνολικών εξαγωγών. Το 20, λένε, οι εξαγωγές ήταν 26,82 εκατομμύρια ή το 13% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, αυτό που είπε ο σύντροφος ο Παπαδάκης, πάνω από το 50% των συνολικών εξαγωγών των ειδών πολυτελείας. Λένε ψέματα, σύντροφοι, και σε αυτό το σημείο λένε ψέματα. Αποκρύπτουν κέρδη. Ο κλάδος της Γούνας για λίγους, μετρημένους στα δάχτυλα, όσοι ασχολούνται με το εμπόριο και είναι εδώ, καταλαβαίνουν τι εννοώ και βέβαια οι υπόλοιποι είμαστε υποψιασμένοι. Καταλαβαίνετε όλοι μάλλον καλά τι εννοούμε. Αποκρύπτουν τζίρους, πάντα υπήρχε μαύρη αγορά στη Γούνα, το ξέρουμε καλά. Έχει πολύ μεγάλα ποσοστά κερδοφορίας. Είτε με τη μορφή των υποτιμολογήσεων, πόσο πουλάνε, πόσο δηλώνουν, των εξαγωγών, ένα μεγάλο κομμάτι είναι εκεί, αλλά και με το καθεστώς της ενεργητικής και παθητικής τελειοποίησης, το ξέρετε καλά, γινόταν αυτό παλιά, εισαγωγή για λογαριασμό ξένων οίκων, επανεξαγωγή κλπ. Αποτέλεσμα, να μην πληρώνονται δασμοί παλιότερα, φόροι αργότερα, ΦΠΑ σήμερα κλπ. Ακόμα και την περίοδο της ανάπτυξης, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, τότε μιλούσαν ότι φτάσαν στο σημείο να έχουμε μέχρι 600 εκατομμύρια, είχε φτάσει δηλαδή οι εξαγωγές 600 εκατομμύρια. Λάθος, ψέμα κι αυτό, ο κράτος τότε είχε πάνω από 1,5 δις κέρδη και με το καθεστώς της έμεσης εξαγωγής, δηλαδή το γεγονός ότι πολλούνταν στην ουσία γουναρικά στις παραλίες, γουναρικά μέσω της αγοράς του Ντουμπάι που ήταν το κύριο μέσω πώλησης γουναρικών, αλλά και τα παράλια γνωστά είναι στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Κερδοφορία λοιπόν μεγάλη και είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτήν την κυκλοφορία, την κερδοφορία, ένα μεγάλο κομμάτι επενδύεται σε άλλους κλάδους παραγωγής και δει στην ενέργεια, βλέπουμε τι γίνεται εδώ. Σήμερα να πούμε επίσης ότι ο κλάδος είναι σε απόλυτη μονοπωλιακή μορφή. Ελέγχεται αποκλειστικά από τη Μαβίζ.
και παράγεται σήμερα παρά τα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, σήμερα η παραγωγή είναι περίπου στα 2 έως 3, 2,5 με 3 εκατομμύρια γονοδέρματα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι πάλι, που νομίζω ότι ήταν στα πλαίσια της καθετοποίησης και του γεγονότος της, των δυνατοτήτων της εξωστρέφειας που λένε της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη του τομέα της εκδοράς, βαφεία, δισοδεψία και όλα αυτά, ξύρανση, ήρθε αναγκαστικά στην Ελλάδα. Όταν τα διώχναν δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, ήρθαν στην Ελλάδα επειδή ήταν ξέφραγο αμπέλι οι περιβαλλοντολογικοί όροι, οι περιβαλλοντολογικές ρυθμίσεις. Αλώνιζαν δηλαδή οι μεγαλοεπιχειρηματίες εδώ, ρίχναν τα τοξικά, τα χημικά τους στον αλιάκμονα. Θυμάστε τις περιπτώσεις μόλυνσης στο υδάτινο ορίζοντα, μέχρι που το κόμμα μας έκανε και ερώτηση στη Βουλή για τις περιπτώσεις με το τετραχλωροεθυλένιο κλπ. Κλπ. Της μόλυνσης του αλιάκμονα και όλα αυτά. Λίγα λόγια τώρα θέλω να τονίσω, σύντροφοι, σε σχέση με το ρόλο των οικολογικών κινημάτων. Πατάμε σε ένα πολύ καλό βάθρο, αυτοί οι δίθεν ψευτοοικολόγοι, στην ευαισθητοποίηση για τα ζώα, όλοι αγαπάμε τα ζώα. Πατάνε λοιπόν σε αυτό και κρύβονται πίσω από αυτούς ανταγωνιστικοί κλάδοι. Ανταγωνιστικοί κλάδοι της γούνας, κλάδοι ένδυσης, κλάδοι μόδας, που συγκρούονται και όταν συγκρούονται αυτοί είναι πολύ κακό για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους και όλα αυτά είναι γνωστά. Στα πλαίσια της διεκδίκησης μεριδίου στην αγορά και βέβαια στοιχίζονται διάφορες ΜΚΟ, οικολογικά κινήματα. Εδώ δεν είναι τυχαίο, το ξέρετε νομίζω, η Ανταρσία βγήκε με πρόταση, με αφορμή, μια μεγάλη φάρμα που θέλαν να κάνουν στην περιοχή των Κορεστίων, θυμάστε στην Καστοριά, μια ξένη εταιρεία, μάλλον δανέζικων συμφερόντων, ήθελε να κάνει μια μεγάλη φάρμα. Η Ανταρσία βγήκε κόντρα στην κατασκευή αυτής της μονάδας, στη λογική του ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, βασανίζονται τα ζώα, υπάρχει πρόβλημα, άρα να η πρόταση η Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία να αναπτυχθεί η Δυτική Μακεδονία να αναπτυχθεί η Καστοριά, η Σιάφιστα, η περιοχή του Βοΐου ως πρότυπος οικοτουριστικός χώρος, οικοτουριστική ανάπτυξη, να ανοίξουμε δηλαδή μονάδες τουρισμού αφού πάρουμε τα ανάλογα, αυτό που είπε ο σύντροφος ο Παπαδάκης, μέσω της κυκλικής οικονομίας τα ανάλογα κονδύλια. Θέλει μια προσοχή αυτό το κίνημα. Βεβαίως έχουμε ευαισθησία. Λέμε εμείς ότι τα ζώα που γίνεται η γούνα δεν είναι πανίδα. Δεν τα σκοτώνεις, δεν τα αφαιρείς από τη φύση, εκτρέφονται. Υπάρχουν περιορισμοί. Δεν υπάρχουν γούνες νόμιμα να επεξεργάζονται και να μεταποιούνται από άγρια ζώα. Ένα άλλο ζήτημα, αγαπητοί σύντροφοι, είναι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει να το δώσουμε. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισε υπέρ της εκτροφής, της μη εκτροφής μάλλον, το αντίθετο, με ζώων σε κλουβιά, πρέπει να γίνει γνωστό, δεν το ξέρει ο κόσμος. Συζητάς με ανθρώπους εδώ και λέει ναι, αυτή τη στιγμή οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ρωμό Κοζάνης πασχίζουν, παλεύουν για το καλό. Ήρθε και ο Μητσοτάκης να εγκαινιάσει τα φωτοβολταϊκά στα Λιβερά, αυτά τα 200 μεγαβάτ, και είπε ότι θα πάρει μέτρα ενίσχυσης του κλάδου της Γούνας, θα δώσουν πίσω το 50% που πήραν ως μη επιστρεπτές προκαταβολές οι μεγαλοεπιχειρήσεις, και ξέρουμε τι ποσά πήραν κάποιοι, τεράστια ποσά, τρομακτικά ποσά, και το 50% της επιστρεπτέας, και αυτό δεν θα το δώσουν πίσω, να πώς θα στηρίξουμε εμείς τον κλάδο. Την ίδια στιγμή όμως ψήφισαν να μην εκτρέφονται ζώα σε κλουβιά με αφορμή τις πάπιες και τις χήνες, για ξέρετε για ποιο λόγο, και τα διάφορα τα κουνέλια και όλα αυτά, αλλά στην ουσία έκλειναν το μάτι στα λόμπι που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενάντια στον κλάδο της γούνας. Πρέπει, όπως το είπε ο σύντροφος ο Ευρωβουλευτής,
να δούμε και τη δράση των δύο πλευρών, αλλά εμείς να μην στοιχηθούμε ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά μέσα από αυτή τη διαδικασία να οργανώσουμε το κίνημα. Να κάνω μια διόρθωση εδώ, αναφέρεται και στο κείμενο, εκ παραδρομής αναφέρεται, αυτά που έδωσε όταν ήταν Υπουργός Ανάπτυξης ο Βορύδης, που ήρθε εδώ και με την παρουσίαση είπε ότι οι εκτροφείς των κουλοφόρων ζώων θα πάρουν, όταν ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πάρουν 3 εκατομμύρια, δεν είναι έτσι, τελικά δώσανε, δεν ελάζανε, 1,5 εκατομμύριο, υπάρχει ένα ζήτημα με τις μονάδες εκτροφής γονοφόρων ζώων. Τα πρώτα χρόνια θεωρούνταν μεταποίηση και μετά πήγαν στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή κάποιοι δεν έκαναν δηλώσεις ώστε βγαίνουν έξω. Στην ουσία όσα και αν δώσουν, η Μαβίση θα τα πάρει, γιατί όλοι είναι χειροπόδαρα δεμένοι επειδή χρωστάνε τροφές. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Τους υποσχέθηκαν και πάλι ψέματα τους είπαν, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν. Τα στοιχειώδη πράγματα δεν τα γνώριζε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέτοιο ενδιαφέρον έχουν για τον κλάδο της Γούνας η σημερινή κυβέρνηση. Και βεβαίως ένα επικίνδυνο, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ευλογίες των οργάνων, των επίσημων οργάνων, εγώ θα έλεγα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαγόρευσαν ή είναι σε διαδικασία απαγόρευσης η Δανία, η Φιλανδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Αυτό εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Θα έρθει και στην Ελλάδα. Και με αυτή την έννοια εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συστρατευτούν οι εργάτες, οι μικροί γονοποιοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, να παλέψουμε. Έχουμε άλλη αντίληψη εμείς. Γι' αυτό και απευθύνουμε ένα κάλεσμα αγώνα για βαθύτερες αλλαγές. Όσα βελτιωτικά μέτρα και αν πάρουν, το σύστημα αυτό δεν φτιασιδώνεται, δεν μερεμετεύεται. Έτσι πρέπει να το γκρεμίσουμε. Μόνο αν οργανωθεί ο κλάδος με άλλους όρους που απαιτούν βαθύτερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, με κοινωνική ιδιοκτησία τα μέσα παραγωγής, μόνο τότε θα δούμε χαΐρ και προκοπή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ένας κλάδος που θα στηρίξει, θεωρούμε, τη λαϊκή οικονομία και με αυτήν την έννοια, σε μια λαϊκή εξουσία που το ΚΚΕ παλεύει, να πείσει την εργατική τάξη, να πείσει τα σύμμαχα στρώματα, να συμμετέχουν, να συμβάλλουν και να δράσουν όλοι μαζί. Γι' αυτό και απευθύνουμε αυτό το πλατή, το μεγάλο κάλεσμα.